αυτή τη στιγμή είμαι live. Ναι. Ευρίσκομαι in στον αέρα. In στον αέρα. Θωρεί με την κάμερα. Ακόμα περιμένω ρε, ακόμα περιμένω για να βγει. Λοιπόν παιδιά, Laughing Mouflon Show, τούτο είναι το midweek show που κάνουμε. Το show είναι κάθε 2 εβδομάδες, αλλά είμαι στην εβδομάδα που είναι διάμεσα για να μην χάνουμε επαφή. Είπαμε ότι να κάνουμε ένα πολλά πιο χαλαρό podcast. In the mid, μάλιστα. Πολλά πιο χαλαρό podcast, να έχουμε έτσι παραπάνω επαφή μαζί σας, να σας ρωτούμε πράγματα που θέλουμε, που θέλετε εσείς να σχολιάσουμε. Λοιπόν, μαζί μου είναι ο παραγωγός και co-host, ο κύριος Έκτορας Παπαγεωργίου. Γεια σας. Που προαμνημονεύτω χρόνων και ο κύριος Παύλος Παυλίδης που είναι όπως και εμένα ερασιτέχνης. Ναι, ερασιτέχνης stand-up comedian και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να πάει η εκπομπή μας στο τούτο για το κάνουμε share. Εγώ είχα βρει τα share μου, έλα είπε τότε που με τα γίναμε. Με τα νυχτά και μπήγα εγώ. Φίλε, κυριολεκτικά είδες την πόρτα και μπήγες. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε να πάμε παρακάτω, εγώ και ο Παύλος μαζί με άλλα τρία παιδιά, την Έλενα τη Λεοντίου, τη Κρίσταλτη Χριστοφή και τον Ζαχαρία τον Ζανέτο, την Πέμπτη είμαστε στο Avalon. Παιδιά, στείλτε μας μήνυμα για να σας κρατήσουμε εισιτήρια για stand-up comedy. Για stand-up comedy, απολογούμε, μια πολλά ωραία νύχτα. Κλείστε μας μήνυμα να σας κρατήσουμε εισιτήριο γιατί δεν έμειναν πάρα πολλά. Οπότε, επειδή θέλω να έρθετε για μένα και να σας πούμε ότι ξέρεις, εν έχει τόπο, ξέρεις, εν τα καταφέραμε. Στείλτε μας ένα μήνυμα, έλα ρε, να έρθω, τσακ τσακ, κράτα μου δυο εισιτήρια. Λοιπόν, έχω αρκετή μπλάκα, κάνουμε αρκετό γέλιο με τα παιδιά. Αγάπη μου, είδες το, μάσιοτε κόμμα. Λοιπόν, επίσης, αύριο μπαίμα στα Λίον, η ώρα 8, με την Άντριαν και τον Αρτέμι, το οποίο αύριο έχει θέμα trick or treat, πιο Halloween η φάση του. Όχι, είναι το θέμα του podcast. Και την Πέμπτη, ρε να διακόπτεις, ρε να μιλώ. Λοιπόν, my bad. Την Πέμπτη, κλασικά geek out με το Φρίξον τον Μασούραν και την Ήβη, πάλι στις 8, για μένα μπορείτε να μιλήσετε για οτιδήποτε γκίκι, ταινίες, σειρές, video games, ό,τι φανταστείτε. Τζάμε, τζίνο είναι το podcast, άμα είσαστε για δουν τα πράγματα. Sorry, αλλά είδα τον Joker την Κυριακή. Είδες τον Joker την Κυριακή. Είδα τον Joker και εντυπωσιάστηκα. Πριν να πάμε, τζάμε, εντυπωσιάζεσαι εύκολα, σε είδες με το τίτσιρο. Που λες, πριν να πάμε σε δουν τα πράγματα. Απλά να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα comments, μπορείτε να μιλούμε σήμερα η μέρα που κάνουμε πολλά χαλαρή συζήτηση. Δεν το μπορούμε, ask me anything. Είναι ask me anything, είναι AMA. Yes, λοιπόν, στον Ομπάμα. Ήδη εδώ καμπάς κάποια. Χωρίς κανένα ποτάκι. Φίλε μου, ψάχνουμε για χορηγούς, όποιος ενδιαφέρεται. Εδώ, product placement. Τουλάχιστον παγωτούν τον Παναγιώτη που κάτω. Έναν παγωτούν τον Παναγιώτη, μάλιστα. Τι να το share, ήδη share πάνω στη σελίδα σου. Αχ, έχουμε να κάνουμε τέλος πάντων. Τον οποίο Παναγιώτη, για μένα την πολύ τρία πήρα και ρώτησα κάποιος ο Κωνσταντίνος Ψηλής είναι καμία σούλα. Υπάλληλος του. Υπάλληλος. Φίλε μου να της πεις ότι κάποτε να λαλεί, δεν έχει μια μπλάκα να με πόξω. Εντάξει, που είναι να λαλεί ότι εδώ ξεκίνησε να κάνει τις εκπομπές του. Το άλλο μου, να ξέρει τα μέρα είναι πρέπει να κάνουμε παγωτό. Ναι, μάλιστα. Ο λόγος που το λαλεί τον Έκτορας είναι ότι όταν έκαναμε το προηγούμενο το podcast, έκαναμε το κάθε Δευτέρα και κάθε Δευτέρα μετά που τέλειωνε πιέναμε και τρώαμε στο γέλο. Έτσι να το κάνουμε. Όχι, φίλε. Το γέλο είναι ιδέα για θάνατη χαζή. Πρώτον, ο Μίκης. Ήταν η κόρη του Μίκη Τζαμέ, μια συμπαθέστατη κοπελίτσα, η οποία κάθε Δευτέρα ήταν Τζαμέ και θόρεμα. Κάθε Δευτέρα, για ένα χρόνο να λέω πως κάθε Δευτέρα νύχτα ήμασταν Τζαμέ. Και πήγαμε μια φορά Τρίτη, γιατί κάπου ήμασταν και είπαμε ναι, πάμε να φάμε στο Μίκη. Και μπήκαμε μέσα και είδε μας η κοπελίτσα και μόλις μας είδε, είχαμε τα μέρα σήμερα. Ήρθε τα calendar. Λοιπόν, εγώ sorry, ένα που τα πολλά όνειρα που έχουμε στην ζωή είναι να θα κάνουμε μια επανάσταση στο V for Vendetta με τη φάτσα του Μίκη όμως. Εμφορμίκης ας πούμε. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι σε άλλα επίπεδα. Φίλε, ναι. Είναι ο πιο στα χιλιαστής άνθρωπος που γέννησε η πόλη. Ο πιο
στα χέρια της. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, ξέρεις, πάει. Πάλι ο Σελήνη στη μια πάντα, κυλά του, έσω έτοιμο να πιάσεις, δεν ξέρω τι μας τώρα, και έτοιμο κουκακόλα. Πα, πα. Φίλε, αρέσκει μου, τι ώρα να πάει στο φαΐνεν και αμέσως, τώρα τα κάνω, δεν είναι και ο Μίκης, καλό τώρα τα κάνω. Γιατί αρωτάς. Φίλε, δεν τα αλλάσω, γιατί δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να τρώω, γιατί κάνω δίαιτες. Φίλε, αλλά είναι... Ναι, μείναμε το γέλο τον καναπέ. Λοιπόν, είπαμε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, λαλείτε μας το που κάτω. Δεν έχουμε ακόμα comments. Πε μου. Δεν έχουμε ακόμα comments. Χιλιάες που θέλω εγώ. Χιλιάες. Έχουμε απλά ένα, έχουμε λίγο lag, να φτιάξουμε. Έχουμε λίγο lag, παρακαλώ την παραγωγή. Παρακαλώ την παραγωγή να μας βοηθήσει ο κύριος Αντρέας Φυλακτού πίσω από τις κάμερες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο lag. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο πράγμα που μας ζητήσαν να σχολιάσουμε. Βατικανό. Πάω στο Βατικανό, θέλω να πάω. Είναι ένα σχετικό κουβέντα. Εθώρουν μια είδηση σήμερα. Λοιπόν, το Βατικανό λέει έφκαλε που τον το κομποσχήνι ηλεκτρονικό φίλε μου το οποίο στέλνει σήμα σε έναν app που κάνεις download πόσες προσευχές κάνεις. Γιατί υποτίθεται ότι λαλείς την προσευχή του Πάτερ ημών whatever, να μπώνει, και ταράσεις ένα από τους κόμπους του Ροζακού. Και πιάνει το τζίνο για να ξέρεις πόσες φορές είπες το Πάτερ ημών την ημέρα. Ναι, φίλε, εντάξει, είναι πολλά χρήσιμο πράγμα, γιατί μπορούν να το κάνουν όπως κάνουν τα Uncle Monitors που βάλουν πάνω στους κατάδικους. Εντάξει, όποτε έχει κοπελούν κοντά να παίζει για να ξέρεις ότι... να τους πω εδώ πια να φεύγω, δεν κουμπάει. Μπορεί είναι χρήσιμο για προσευχή. Ναι. Εντάξει, άρα να παραγγείλεις όλα τα πουργιο παιδείας. Σίγουρα δεν θα παραγγείλετε πολύ. Τα τραγούδια είναι καμά σίγουρα. Πέ μου τα λίγο. Όχι, αύριο πέ μας τα λίγο με την Άντρια και τον Αρτέμιν, η ώρα 8. Φίλε, είναι πολλά παλά υπόθεση. Δηλαδή, είδα το και φκένει ο άλλος και λέει, ας θωρούν το ταβάνι. Περίμενε ρε φίλε, τι εννοείς ας θωρούν το ταβάνι. Γιατί εφήρτης να κάνεις το σκεφτεί. Ας μεν καμώ, δεν κουμπάρε. Και φκένει άλλος, μα είναι η θρησκεία της χώρας. Καταλάβω το. Τι ωραία, δεν θρησκεία τη χώρα. Ναι, ναι, κοίταξε, δεν μπορεί να μην του διαστώ αλλού κανέναν επιχείρημα. Καταλάβω το επιχείρημα, απλά δεν μπορεί να λαλείς ότι okay, είμαι κοσμικό και να το κάνει το πράγμα. Δηλαδή, είτε το ένα δεν κάνει, είτε το άλλο δεν κάνει. Εντάξει, δεν είναι θέμα σεβασμού για μένα. Γιατί εφάντωση πολύ εκκλησία που βάζει. Είναι λίγο υποκριτικό. Βάλε 100 μωρά, παρακολούθα τα. Για ένα χρονικό διάστημα. Πώς είναι να την προσευχή του, α πούμε, Τζένο, κόψει την προσευχή του, Τζένα. Αμάνα μαν τώρα να κατερρεύσει ο κόσμο. Εμένα ήταν ο χάρο μου. Ποιο η προσευχή. Η προσευχή. Ποιο εγώ αγαπούσα την προσευχή, γιατί είχα ένα μάθημα. Όχι, ρε, ήταν ο χάρο μου εμένα. Έχει πολύ στολή, φορέ που. Τι ήταν το. Κάνει την λάθο, και ξανά, και ξανά. Φίλε, έγινα 40 χρονών να μάθω ότι η προσευχή είναι. Όχι στο Σύμποϊ. Ο Σύμποϊ να κάνει την προσευχή στα σχολεία. Πόσε σύνδεσε. Φίλε, ο Σύμποϊ έκλεισε. Λοιπόν, ο Σύμποϊ τραγουδά το Πάτερ ημών και κάνει το διασκευή για τα σχολεία. Τραπ ημών. Εκλείσε. Εντάξει, ένιξε όποιος το θωρίδουν το πράγμα. Εντάξει. Να διακόψουμε για δύο λεπτά και να ξαναβγούμε για να διορθώσουμε το λακ μας. Καλό. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τη σύνδεση μας. Να διακόψουμε για μισό λεπτό. Δύο είπε. Για δύο, συγγνώμη, και να επανέλθουμε. Παιδιά, δώστε μας μισό λεπτό και επανερχόμαστε. Ξεκινήσαμε πριν να μας διακόψει αγενέστατα ο producer κύριος Ανδρέας Φυλακτού. Να πούμε, by the way, ότι ο κύριος Φυλακτού είναι producer. Mm-hmm. Εσύ είσαι executive producer. Εγώ επιβλέπω ότι γίνονται όλα σωστά, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να μην πεις. Δεν πρέπει να βάλει και λεφτά. Τι? Δεν πρέπει να βάλει και λεφτά. Είσαι executive producer. Για εξαμόντια, στο φάιν είμαστε, ok. Έλα μια λίρα μην πιάσεις. Φίλε μου, περίμενε μισό λεπτό, νινά μοντούτο. Από το χρόνο του. Φαν το σκόρο στο πράγμα, ήταν έτσι. Έλυσε ρε φίλε, εντάξει. Φίλε, πιάσ' με, χτύπα μου δαμε ένα πλανάκι. Λίρα κυπριακή, φίλε μου, Cyprus Pound. Μες στο πορτοφόλι του κύριου Έκτορα. Μάλιστα. Που τον γερόν της λίρας τους. Έλα, πέρα και άλλα πράγματα.
Όχι! Δεν υπάρχει αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι τέλο έτσι. Λύσε, ρε φίλε, εντάξει. Πού το είσαι μπειμένο, ρε κομπάκι. Κάτι τεχνικά κομμένα όμω. Ναι, έχει στυλ. Έχουν ένα μοτίβο. Να το πάρει στην τράπεζα και να του πούνε τα λόγια. Σε ευρώ έχει το τσέντι μόνο. Έχει δραχμέ και. Έχει δραχμέ, κάθε δολάριο. Τα 50 ευρώ το άλλο. Παιδιά, πεντόλυρο, μπεσ λίρα. Γράφει πάνω. Μόβρε, μα ναι. Μπες ρε! Μαλάκα, κοιμάστε πάνω σου ρε, μαλάκα, είσαι και Κυπρέος κόμμα. Μπες το πέντε, το πέντε στα Τούρτσικα. Το δέκα είναι μπορεί. Ναι, α, Παναγία. Double μπες. Είπαμε να κάνουμε χαλαδό podcast και πολλοίθι, ο άλλος είπε ότι το δέκα στα Τούρτσικα είναι το double μπες. Αχ, έτσι μας βγάλουν τραούτ. Λοιπόν, θέλω να πάω στο πρώτο θέμα που μας είπαν να σχολιάσουμε. Μάλλον ξεκινήσαμε πριν με το. Συνδέεσαι στο σύμπομπο με το Πάτερ Ιμών. Φίλε μου, μισό λεπτό να ξαναπούμε την κουβέντα. Το Πάτερ Ιμών. Ψηφιακό κομποσχήνι. Ναι, ναι, ξεκινήσαμε με το ψηφιακό κομποσχήνι. Mm-hmm. Το οποίο, αν το είδετε, το Βατικανό έφκανε ένα κομποσχήνι το οποίο, άμα το ταράσει, που λαλεί την προσευχή σου μια φορά, στέλνει σήμα σε application που κάνει download για να ξέρει πόσε προσευχέ κάνει. Να το πω μου, μετρά τα βήματα, δεν κουμπάσουμε, μετρά προσευχές ας πούμε. Μπορούν να το κάνουν deck-out επίσης, να βάλουν και άλλα features πάνω, άμα έχει μωρό, ανήλικο, να παίζει, να σου κάνει σοκ για να ξέρεις ότι α, γίνεται όλο το πράγμα. Που λες, εννοεί, δεν είναι εγώ που κάνω κοπελούθηκια, δε. Και είναι εγώ που δώκα 5 δισεκατομμύρια πασαγωγές. Που λες, και ύστερα είχαμε την κουβέντα του φίλου του φυλαχτού. Ωραίος παίχτης. Όχι, είναι συγγενής του Αντρέα του Φυλαχτού, είναι απλά συμβουλία. Είναι συγγενής του Αντρέα του Φυλαχτού. Πολλάρος παίχτης. Φίλε, να σου πω, κοιτάξτε, γινόν που έκαμε... Μεκάρι, παλαβό. Ναι. Έτσι καταλάβω, τούτα που λαλείς, έτσι καταλάβω. Ναι, καταλάβω. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, θέλετε τίποτα να σχολιάσουμε, καταφέρετε μας το κάτω. Να σου πω, γινόν που είδα που έκαμε με τον Κωστή του Πολίτη. Ενώ χάρος μου είναι το πράγμα. Και όλοι οι προσωπικές επιθέσεις, ας πούμε. Φίλε, οι προσωπικές της επιθέσεις, ο Κωστής πρέπει να τις υποστεί, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Όχι, ρε φίλε. Είναι. Όχι, άλλο είναι να σχολιάσεις έναν άρθρο, και άλλο να επιθέσεις προσωπικά, ας πούμε, σε κάποιο. Φίλε, ναι, αλλά ο ίδιος σαν άτομο. Φίλε, περίμενε, ναι. Ο ίδιος, πρώτα απ' όλα, ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεσαι στον άλλον είναι ενδεικτικό του χαρακτήρα σου. Εντάξει, δεν εννοείται. Εντάξει, οπότε, τέλος πάντων. Ο ίδιος ο Κωστής δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να του κάνουν προσωπική επίθεση και δικαστήρια επίεν και αγωγές εκκινήσαν του, οπότε δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος έφυγε ανοιχτά και είπε ότι είναι γκέι ρε κουμπάρε, οπότε πουτσαμε και κάτω τι να του κάνεις, ας πούμε, τι είναι να πεις και να το πάρει, ας πούμε, προσωπικά. Δεν νομίζω να παίρνει τίποτε προσωπικά από τον λίγο που τον ξέρω. Μα έτσι σχεδόν είναι δημούσα μας ο Κωστής δικαιούται άλλος να το κάνει προσωπική επίθεση. Φίλε, κοίταξε, να δικαιούται ή όχι. Προσωπική είναι εννοήσου για προσωπικά θέματα, ναι, όχι προσωπική να χαλιάσαι. Ναι, αντιλαμβάνομαι, αλλά το που θέλω να σου πω εγώ είναι ότι άμα είσαι δημόσιο πρόσωπο, όπως είναι ο Κωστής, σε ένα βαθμό πρέπει να το αναμένεις και να το δέχεσαι ότι να σου κάνουν προσωπικές επιθέσεις. Δηλαδή, είναι πολλά διαφορετικό να έρθει κάποιος και να μου πει εμένα κάτι παρά να σου πει εσένα κάτι. Γιατί εγώ, ξέρεις, έχω τη σελίδα μέσα στο Facebook, έχω το podcast, φκαινώ δεξιά, φκαινώ αριστερά. Φυσικά, είναι διαφορετικό να μου πει κάτι εμένα που θα το πει του Κωστή. Ένα άλλη κλίμακα, με πολλά πιο ψηλά. Και επειδή γίνωσε πολλά ψηλά, ξεσπάσεις σημείο και μετά, αν είσαι δημόσιο πρόσωπο και δέχεσαι να εκτίθεσαι, μαθαίνεις να το δέχεσαι. Αλλά ο τρόπος που το έκαμε, ρε φίλε, ο τρόπος που το είπε ήταν ποταπός και αξιοκατάκριτος. Ευκήκε να πει δηλαδή ότι έμεινε άκληρος ο άλλος. Επέλεξε να μείνει άκληρος για να με στείλει τα κοπελούθια του στο σχολείο γιατί εκπαίδευσε την καλή που εντάξει μου τα αστεία που κάνει ο Κωστής δεν κουμπαρά. Όποιος τον εθιαβάζει κάθε μέρα ξέρει ότι κάνει τα αστεία. Φίλε, έτσι είναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κωστής όπως όλους τους άλλους 100 προβοκατέρ μες στην Κύπρο. Θέλει να σηκώνει. Προκαλεί. Δεν θέλει να προκαλεί, αντιδράσει. Έτσι είναι τούτο που κάνει, τούτο είναι η δουλειά του. Εντάξει, έχει το ακροατήριο, γουστάρει τον. Και βάζει τον, δεν το γουστάρει, δεν το θυμάσαι. Δημοκρατία, δεν κουμπάει. Πατά το ένα blog, πα στο Facebook, και κάνει τη δουλειά σου. Έτσι, δικό σου το Facebook, και να βάζει ποιο να μιλάει, ποιο δεν θα μιλάει. Αυκεί και να πει, ρε φίλε, ότι ξέρει, εν τούτο ο λόγο που έμεινε άκλειδο ή κάτι άλλο παίζει. Λε, και είπε τώρα εξυπνάδα, και δεν καταλάβαμε εμεί για είναι τα πράγματα μίλα. Πού είσαι, ρε δικαίωμα, εύκα και πέτω ίσα. Δηλαδή, αν θα αυκεί να πει κάτι τέτοιο,
μεν χώνεσαι πίσω από τα δάχτυλα. Εύκαλε με ίσα ότι ο λόγος που ένεσαι κοπελούθηκε είναι επειδή είναι γκέι, και μισά μας επειδή είναι γκέι, έτσι είναι, επειδή έχει πρόβλημα. Έχεις μια άποψη, φίλε μου, εύκαλε να την πεις. Θέλεις να φύγεις να την πεις, δεν έχει πρόβλημα. Κρά είναι σωσ. Συγκεκριμένα, μα είσαι ο συνδικαλιστής, ο αρχηγός της ΠΟΕΔΡΕ. Δεν δουλειά είναι καμιτσίνος. Είναι συνδικαλιστής οι γιατροί, οι δασκάλοι και οι καθηγητές που οι εκπαιδευτικοί. Ναι, οι εκπαιδευτικοί. Που λες, έτσι οι γιατροί το ίδιο. Όχι, νομίζω οι γιατροί διαφορετικοί. Τέλος πάντων, το τύπο εργοδοτούν τέλος πάντων στο δημόσιο παραπάνω και ασχολούνται με συνδικαλισμό που ένα σημείο και μετά φεύκουση που την δουλειά και απλά ασχολούνται με το συνδικαλισμό. Είχαν και θέμα πρόσφατα γιατί ήθελε να τους κόψει το Υπουργείο, τους μισθούς, γιατί λαλίσω δεν μπαρε πιερώντας για διδάσκεις. Ναι, πιερώντας για διδάσκεις. Να κόψει τους μισθούς των συνδικαλιστών. Ναι, κοινών οι οποίοι δουλεύουν αποκλειστικά σαν συνδικαλιστές. Α, θέλεις να πεις είναι καθηγητές, αλλά κάνουν άλλη δουλειά, κάνουν το PR των καθηγητών. Ας πούμε, ναι, υποτίθεται ότι ναι, ασχολούνται φυσικά, με το απροασπίζουν. Έχουν λίγες ώρες εκπαιδευτικές, λίγες. Ναι, επίσης, δικαιούνται κάποιες ώρες συνδικαλισμού. Ενώ δικαιούνται από τον νόμο, δεν ξέρω ότι... εντάξει, νόμος δημόσιος υπάλληλος. Απλά που, τζαμε, που ένα σημείο και μετά παρασχέζουν το και κάνουν 80% ας πούμε συνδικαλισμό και μάντα από εδώ. Είναι lobbying. Ένα αναμενόμενο, γιατί το πράγμα λέει, ένα αναμενόμενο ότι από τη στιγμή που έδωκες το άλλο το option να κάνει κάτι που για εκείνον είναι πιο εύκολο, να το κάνει, δεν ξέρω να το κάνει. Πολλά είναι συνδικαλιστής άνθρωποι δουλειά, δεν είναι συνδικαλιστής. Έγινεται, και ευκήγε να σου πω, και αμέ που θέλω να καταλήξω είναι ότι ευκήγε και είπε ότι επειδή του κάνουν τούτες τις επιθέσεις και τούτα τα πράγματα, είναι να κινήσει αγωγή δηλαδή. Μα ποιος, ο Φίλιος, ναι. Ποιο να κινήσει αγωγή, γενικά στον Κωστή και στη Cyprus Mail είπε ότι κάτι του εγγράψαν για εκείνον το οποίο είναι ευσταθεί, δεν το έψαξα εκείνο, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, αλλά το, βασικά είναι το μόνο να πάει ότι το πράγμα είναι λίβελος, αλλά να έχει θέμα γιατί πρόσφατα που ενώ Κωστής ή ο Κωστής ή ο Μανώλης ο Καλαντζής, ο πολίτης τέλος πάντων, κερδίσασε μια υπόθεση, ένα θυμό που ποιον πολιτικό ήταν, νομίζω ήταν ο Κουλίας. Νομίζω ήταν ο Κουλίας. Τελευταία. Ναι, είναι ο άλλος ο βουλευτής με τις φούστες. Ναι, ο Θεμιστοκλέος. Πριν που γίνον, ήταν ο Κουλίας για τον οποίο εγγράψα ότι είχε νικόπεδα μέσα σε μια ντάφρο, μέσα σε, είχε νικόπεδα κάπου και δεν είμαι τελειά σίγουρος και έκοψαν τα οικόπεδα και για μέτα να περάσαν οι αντιαρματικοί τάφρος. Κάτι ότι τέλος πάντων, δεν το θυμούμαι ακριβώς, ότι έξερε που πιο πριν ότι ήταν να γίνει το πράγμα και είχε νικόπεδα και έπιαν αξία τα οικόπεδα του, κάτι έτσι. Κουλίες, είναι μες την Επιτροπή να μηνάς. Ναι, φίλε, ένα θυμούμε να μου ήταν ακριβώς, οπότε να σε ό,τι και σου πω, πάστον να σε γελάσω. Μονόπολη, στην Ιζάρη, δεν ξέρω. Τούτο που θυμούμε με την υπόθεση είναι ότι, τέλος πάντων, εκείνησε τόσο πολιτικός, ο οποίος νομίζω είναι ο Κουλίας, αγωγή του πολίτη για το πράγμα που έγραψε, γιατί λαλεί είναι προσωπικά δεδομένα και ήταν λίβελος τέλος πάντων και η απόφαση που έφκαλε το δικαστήριο που ήταν πρωτοφανής για κυπριακά χρονικά, γιατί εμείς έχουμε το λίβελο που τον τζερόν της Αγγλοκρατίας. Που έδει και ο Σαββίσσας σημείο κουβέντα για κάποιον. Κοντσόλαλα. Ναι. Έτσι είναι. Που, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι να πεις κάτι που είναι ευσταθεί θα διασύρεις τον άλλο. Ναι, αλλά εγκρίζα η γραμμή. Γιατί άμα δω και στο άλλο ένα χαρακτηρισμό βλάκας ας πούμε. Μπορεί να νομίζεις. Βλάκας. Είναι βλάκας. Είναι άλλος να αποδείξεις ότι εν είσαι βλάκας. Είναι άλλος να αποδείξεις ότι ο άλλος είναι βλάκας. Φίλε, είσαι εσύ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Και ευκένω και λαλό ότι είσαι βλάκας. Okay. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι ευγενικός, ας πούμε, τι να κάνεις το πράγμα. Ναι, ο νόμος έτσι καλύφθηκε ευγένεια, ρε. Καλύφθηκε ο νόμος ο Λίβελο λέει ότι αν είναι αληθές ή αν δεν είναι αληθές. Τούτο είναι το κριτήριο, αλλά το αν είναι βλάκας ή όχι. Ναι, το αν είναι βλάκας ή όχι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μετρήσιμο, ας πούμε. Okay. Είναι υποκειμενικό, ας πούμε. Μπειναργής είναι. Σε πολλές περιπτώσεις υποκειμενικό. Οπότε, ευκήγε το δικαστήριο και είπε ότι που τη στιγμή που είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι πρέπει βλάκα. Να δεν είσαι βλάκα. Τέλος, ναι, πρέπει να δέχεσαι την κριτική και πρέπει να είσαι ok στο να σου κάνουν επιθέσεις ad hominem προσωπικές. Είδες το λατινικό, να. Το Βατικανό. Είδες το λατινικό. Τώρα το λατινικό, το οποίο το κάνω το λατινικό. Ατχόμινε. Έτσι. Είναι Ιλουμινάτη. Είναι Ιλουμινάτη, εγώ το σύμβολο. Που λες ότι αν είσαι δημόσιο πρόσωπο πρέπει να δέχεσαι την κριτική. Οπότε, που τζαμέ και κάτω,
τραβήσαν πολλά πίσω με τις αγωγές για τους γλυβέλους. Okay. Γιατί εν πλέον λαλείς ο δικαστής δεν υπάρχει δεδικασμένο, μπορεί να πάει ο δικηγόρος και λέει, φίλε μου, στιγμή μου σε δημόσιο πρόσωπο, πέρα δέχεις την κριτική. Κλάτσαρε λίγο. Ναι, όταν νομίζω μπελάρα μπορεί να κάνει με την αγωγή μου που πάει να κάνει, νομίζω να φάει τα μούτρα του. Είναι ευσταθή ρε. Φίλε, εγώ δεν βλέπω να ευσταθεί. Δεν είπε κάτι ας πούμε που... είπε απλά την άποψη του, είναι... Φίλε, και η άποψη του, είπε κάποια πράγματα που εκείνος θεωρεί ότι είναι πραγματικά, ας πούμε, γιατί η κουβέντα ξεκίνησε από το θέμα με την προσευχή, που τη δασκάλα μου τους είπε ότι δεν υπάρχει Θεός, πάρε εγώ, respect. Και βγαίνει το πρωί στην τάξη είναι η άλλη, κυρία, κυρία, να κάνουμε μάθημα, δεν υπάρχει Θεός, κάτσετε κάτω. Κάνει προσευχή. Η ζωή σας είναι ένα αδιέξοδο. Να πεθάνετε χωρίς να εκπληρώσετε τα όνειρά σας. Ως πάντων. Και ξέρεις, πέσαν να τη φάσουν και έφυγε ο άλλος και λέει ότι ξέρεις, υπάρχει κανονισμός στο Υπουργείο Παιδείας που λέει ότι αμέν συμφωνούν οι αλλόθρησκοι μπορούν να θωρούν το ταβάνι, ας πούμε. Ή να σιγομουρμουρούν τη δική τους προσευχή. Να σιγομουρμουρούν τη δική τους προσευχή. Επειδή θυμούμε που... Ναι. Και αμένος είναι πολύ. Έτσι. Να χειμωράσει είναι πολύ. Λοιπόν, και τούτο που είπαμε εμείς είναι ότι από τη στιγμή που το πάτερ ήμουν μες στην τάξη, εμείς έκαναμε... που λες, να κάνουμε ένα remix, trap ημών, εντάξει, που θα τραγουδά το πάτερ ημών ο Sinboy. Έτσι, θα το κάνει mumble rap, ας πούμε. Έψαξε να ρωτά ευρώ τα λίτιξ του, αμάλε τα ρούλα μπλέρι. Λοιπόν, καλή ιδέα, ο Sinboy ένοιξε αμαστοφορία, θρόβε μου κανόνισε. Έχουμε ένα λάθος. Παρακαλώ. Το βλάκας μετρέεται. Εν μπορεί να μετρέεται. Δεν άκουσες ποτέ την έκφραση πόσα κιλά βλάκας είσαι. Α, ναι, μα σωστός, σωστός, ναι. Να πάνε να ζιάσουν, ας πούμε. Σωστή κουμέρα μου η Νίκη. Α, η κυρία Νίκη μου, ας έκαμε το σχόλιο, αγαπώ την πάρα πολλά την Νίκη, βοηθήσε με ένα σοου. Ήταν... είχα της πει που πιο πριν για να μπει κάτι για το πιτζίν την τώρα και κάτι σε ένα κακό. Οκ, να το ξέρω. Φιλέ, έχουμε πλάν ρε φίλε, έχει όπου πλάν, ξέρω τι να πω κάνω, εγώ στον David Copperfield. Πια και είδα το στο Las Vegas στον David Copperfield, by the way. Έκαναν τα μαγικά του τις ιστορίες και αμέ, και άκουες έναν αμφιθέατρο κόσμο, όλοι ήταν χειροκρότημα, και άκουες μέσα μια γωνιά στο βάθος δεξιά, ρε φίλε, μια φωνούμα πολλά λίγο. Εγώ γάμω τη ράτσα σου. Για να με τα νεύρα ρε κουμπάδε, κάθε ένα που έκαμνε, εντάξει, όσο πιο πολύ πλοκον ήταν, τόσο πιο πολλά με πιάνε την πελάρα. Εσύ το λάλεσαι. Εγώ το λάλω. Καθούμε, και ήταν οι καημένοι, γιατί είχαμε, ποιος μας καταλάβει. Θέλει να γυρίσει ο Ντέβιτ Κόμινος, εγώ με λιαφάουσα, γάμω το κάνω με την πιέτζα. Τα κυπριακά τα... Και κυπριακά τα... Τα μαγικά λίγο λέει κυπριακά. Ε, μάλλος. Λοιπόν, πάμε στα πράγματα που μας εγγράψα για να συζητήσουμε. Εκτός που το φίλιο των φυλακτού ήταν το άλλο, ο Σκορτσέζε και η... Marvel. By the way, αύριο, κάνω ένα plug, πέμα στα Λίον. Άντρια μαζί με τον Αρτέμιν, κάτσε το δείτε, αύριο έχουν special Halloween επεισόδιο με ενημέρωση η παραγωγή, να κάτσε το δείτε, εμπολά ωραία. Είναι το θέμα, Candy στο 90s. Ναι, είναι treat το επεισόδιο, κύριε παραγωγή. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ. Δεν μου κάνει και ο μισό. Μισό λεπτό ρε, να εξηγήσω στον κόσμο τι κάνουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, αύριο το επεισόδιο του Πέμα Σταλίων έχει αφιέρωμα σε candies, γλυκά δηλαδή που βρίσκαμε στο περίπτερο της δεκαετίας των 90s. Και επιστρέφουμε κοντά σας σε 3-2-1. Είσαι στον αέρα, κύριε Ψηλίδη. Αν δεν έχει τουλάχιστον μισή ώρα συζήτηση για την Ιώνα Μυγδάλου, να το δούμε. 90s ή Ιώνα Μυγδάλου. Μου το καιρού μου, είναι 90s. Που να μου πεις από τον Γιώργο του Μεράξα. Όχι αμυγδάλου, η αμυγδάλου ήταν η κότσινη, ναι. Ναι, η ροζ. Όχι, η κότσινη. Ροζ ήταν από τον Γιώργο που έκαμε μες στον μπακάλι, και φαντή το ίδιο. Η μπλε που ήταν νομίζω. Η μπλε ήταν η σκέτα, η γάλακτος. Και η πράσινη είναι το φιντούκιν το ολόκληρο. Ναι. Και σε κάποια φάση εγόρασαν την Γεωμόνια. Την Ιον. Ναι, όχι, εγόρασαν τη σοκολάτα. Ήταν η σοκολάτα Ιον και έφτιανε με περιτύλιγμα νομόνια.
Ναι, εγώ σου το λαλό, θυμού εδώ. Ήταν πριν τα νερά. Α, πριν τις φασαρίες, το 65. Άρα είμαστε μόνο καιρό, το δάξα. Τραούλε, ρε. Βάλαμε τον δαμέ, να μας καταστρέψει. Λοιπόν, και την Πέμπτη, geek out με το Φρίξον, τον Μασούρα και την Ήδη, για, ότι, για τις όποιες geek ανάγκες μπορεί να έχετε. Star Wars. Ναι, λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω ευκήκε το trailer του Star Wars εχθές μαζί με το... Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί είναι η ώρα 5. Ναι, ναι, στείλε μας το ώρα 5 ο Φρίξος. Κάποιος εξενύχτησε εδώ Star Wars. Φρίξος, ένα Φρίξος που εξενύχτησε. Ναι, ναι, ναι. Είναι νούμερο trailer του Star Wars. Το trailer του τελευταίου Star Wars, το οποίο ευκένει Δεκέμβρη. Το οποίο ευκένει το Δεκέμβρη είναι το... 20 Δεκέμβρη. 20 Δεκέμβρη, Star Wars The Rise of Skywalker. Μα σοβαρά, έχει νέο Star Wars. Φίλε, δηλαδή, άμα σβήσει ο ήλιος, γιατί λείψει, λείψει η θερμότητα, εντάξει, σε κάτι εκατομμύρια χρόνια, λείψει το τελευταίο πράγμα που να γίνει μέσα στον κόσμο είναι μια ταινία της Marvel και ένα Star Wars. Και ύστερα να σβήσουμε. Να κάνουν Star Wars ώσπου να πεθάνει ο κόσμος. Αγοράσαν το 4 δισεκατομμύρια το franchise που το Lucas, εντάξει, και να, κυριολεκτικά θα το αρμέξουν ο Τσιπονέσιο. Απόσβεση. Όχι απόσβεση. Ναι, τα απόσβεση. Απόσβεση είναι κάμανος τώρα. Απόσβεση είναι κάμα μόνο που τα tickets που πουλήσαν ως τώρα. Λοιπόν, τζαμέ την Πέμπτη μαζί με το Φρίξον και την Ήβη είναι να μάθετε πιο πολλά πράγματα. Εγώ το μοναδικό πράγμα που ήθελα να πω παστώ είναι η άποψή μου παστώ Star Wars, η οποία είναι αιρετική. Αποφασίζω γενικά για τα τελευταία Star Wars, για όλη την... Ναι, τέλος πάντων, η άποψή μου, η οποία πάντα εγώ έχω δίκαιο, αλλά anyway. Να δείξει. Κοίταξε να δεις, να σου πω ένα μου το θέμα. Πρέπει να διαχωρίσουμε το μια ταινία είναι καλή και το μια ταινία αρέσκει. Εμένα αρέσκει μου το Sharknado. Φίλε, αν δεν είδετε Sharknado, δεν είδετε ταινία στη ζωή σας. Για πολλά χρόνια νομίζω ότι απλά ήταν cover DVD. Φίλε, όχι. Είναι πραγματική ταινία με την... Α, Παναγία μου. Όχι τη λατεκίλα, γίνει έναν υπόρνοστα. Τι θωρείς στις νύχτες. Έμα έχει και τούτη ερπή. Να μου δει λάβει. Sharknado. Περίμενε, έχουμε κομπιούτερ τώρα να με. Ναι, πρέπει. Έμα, ναι, ότι εννοώ... Δεν καν ξέρω το όνομα εγώ το Sharknado. Φίλε, είναι μια σπουδαία... Είναι ο τύπος που παίζεται μέσα... Ταραρίτ. Η Ταραρίτ. Δεν ξέρεις η Ταραρίτ ρε. Έμα έρχεται, sorry, δεν έρεξα από πάνω της. Γιατί τούτη είναι μπρονοστά. Όχι, δεν παίζεται μέσα στο American Pie. Ναι, μέσα στο American Pie. Λοιπόν, 43 χρονών μεγαλώσατε. Πόσο? 43 χρονών. Εσύ είσαι μεγάλος, εγώ με επιτύχει. Λοιπόν, πόσο πιάνει το Sharknado στα Rotten και στα... Μα στο Rotten Tomatoes το Sharknado... 78% στο Rotten Tomatoes. 78% μας του Ρωμένου προγράμου. Based on 18 reviews. Κοίταξε να δεις, το Sharknado, ρε φίλε, για να ξέρω όσοι δεν το είδετε και γυρέψε το, είναι μια σειρά που 5 ταινίες, που όσο πάει γίνεται πιο παλαβό, και η πρώτη ταινία, το premise της είναι το εξής. Είναι ένας μεγάλος κυκλώνας και πάει μες στη θάλασσα και πιάνει καρχαρίες. Πιάνει καρχαρίες και σύρνητες μες στον κόσμο. Σύρνητες καρχαρίες. Σύρνητες καρχαρίες, ναι. Τα graphics του έφυλε εκείνα τα οποία μπορεί να κάνεις εσύ. Να κάτσεις ένα απόγευμα. Ναι, να κάτσεις ένα απόγευμα. Πας στο After Effects, μπορεί να κάνεις καλύτερα τα γραφικά. Εμπουτζίντες ταινίες οι οποίες εν κακές, εν επίτηδες τόσο κακές και παίζουν το marketing τους πάνω στο ότι είναι τόσο κακές. Και παίζει η Tara Rich, ο τύπος που παίζει μέσα στον Beverly Hills, τον Σγούρο Μάλλιν. Ο Ξαθός, ο Τσίνος. John Hurt. Όχι, δεν John Hurt. Πού πιέζεσαι. Ian Ziering. Ο Ian Ziering, λοιπόν. Τούτοι είναι οι πρωταγωνιστές. Και το, φίλε, το δεύτερο είναι Sharknado 2. Oh no, don't tell me they did another one. Φίλε, το πέμπτο το Sharknado στο διάστημα. Εντάξει, συγκινούν καρχαρίες στο διάστημα. Φίλε, είναι εντελώς ηλίθια ταινία. Δηλαδή, είναι η πιο brain dead ταινία που δημιουργήθηκε ποτέ. Στο τελευταίο λαλί, the earth is completely devastated from the global Sharknado swarm. Α, μπράβο, ναι, ο τίτλος του πέμπτου είναι Global Swarming. Ναι, και το τελευταίο, the last Sharknado, it's about time. Λοιπόν, τέλος πάντων, για απόψη στο Star Wars. Αρέσκει μου το Sharknado, βλέπω το διασκεδάζω. Ούτε για μισό δευτερόλεπτο δεν θα κάτσω να επεδασπιστώ από την καλή ταινία. Εντάξει, χάλια ταινία, εντελώς απαραίτητο. Το Star Wars το 8ο, όχι το 7ο που έκανα, είναι το Force Awakens. Το καινούργιο το Rimbo. Ναι, ναι, εντάξει. Κύκλος, ας πούμε. Ναι, περίμενε. Ευκήκε μετά από πάρα πολλά χρόνια Star Wars, πολλά ψηλές οι προσδοκίες. Η Lucasfilm, η Disney είχε αγοράσει την Lucasfilm 4 δισεκατομμύρια.
Θέλαν να βγάλουν λεφτά και το Force Awakens στην ουσία είναι το New Hope του 1975. Reskinned. Ναι, reskinned, ξαναγυρισμένο. Είδα το, μου άρεσε, αλλά είπα ότι οκ, δεν μου πειράζει, καταλάβω τους, θέλασαν τους φαν να τους κρατήσουν μέσα. Καταλάβω να κάνουν το fan service, εμπειδάζει. Και πιάσει το 8ο ρε φίλε, το οποίο είναι 8ο, το μοναδικό Star Wars, το οποίο πήγαινε εκτός της πεπατημένης τέλος πάντων. Πήγαινε σε τόπους που δεν πήγαινε κανέναν άλλον τώρα. Και με άρεσε, μου άρεσε πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή, εγώ ελάτρεψα την ταινία. Και άρεσε σου, και είναι καλή. Ναι. Κοιτάξτε, είναι τόσο καλή σαν ταινία. Δηλαδή, το Force Awakens πιστεύω σε καλύτερων ρυθμών. Το The Last Jedi κάνει τσιλιές λίγο απαράδεκτες, αλλά άρεσε μου για το ότι δοκιμάσαν να κάνουν πειραματισμό. Yeah. Αρέσκει μου εμένα το πράγμα ότι μεγαλώνουν μαζί μου τα franchise. Και τώρα να μην να δει. Ναι, και το θέμα ποιο είναι μπορεί. Αν τέλειωσε η ταινία, και ξέρετε, μπαίνω να δω reviews, φίλε μου, είναι η πιο hated ταινία μες στον κόσμο. Δηλαδή, μιλούμε ότι έχει κόσμο ο οποίο ζει για να τη μισεί την ταινία, γιατί δεν ήταν όπως εκείνο που είχαν υπόψη. Έτσι, εγώ είδα τον το πράγμα και μου λέω εντάξει να μου τα κάνω, είσαστε νόξινοι και σας γαμί, να σας περάσει εδώ κουμπάδε, ξύδιν και τείχο. Αλλά ρε φίλε ήρθε in Disney και άκουσαν τους φανσούλους και έκαμε πάτσες τον J.J. Abrams δεξιά δυστερά για να βγάλουν τον καινούριο. Και εσύ είδασαι μέσα και τον αυτοκράτορα ο οποίος ξέρεις, ήταν από τα προηγούμενα Star Wars, χωρίς να υπάρχει λόγος να τζαμε. Και γενικά είναι τόσο toxic το community, τόσο απίστευτα toxic που πλέον είμαι εγώ ας πούμε θα πάρω έφυγε. Ένα καρτερό να φκουν άλλα, ένα καρτερό να φκεί το Mandalorian ας πούμε που το Disney Plus. Παίζει ο Bill Burr μες το Mandalorian. Όπως σου το λαλώ. Είσαι JJ hater. Πε μου. Είσαι JJ hater. Είμαι JJ hater γιατί ο JJ Abrams είναι overrated fanboy. Σαν εμένα. Fanboy λατρεύει το, αλλά πιστεύω ότι εντιαμέ για να εκτελεί his master's voice. Εντάξει, άποψη δική μου, εσύ σημαίνει ότι είναι. Sorry που σε άποψη, υπάρχει μια μικρή παράκληση. Παρακαλώ. Από τον κύριο πρόεδρο Ταλιώτη. Παρακαλώ, κύριε. Να σχολιαστεί το Χαλούμι Σάκα. Το Χαλούμι Σάκα. Αν δεν κάνω το Χαλούμι Σάκα, περίμενε. Ναι, τούτη είναι η άποψή μου για το Star Wars. Όπως και να έχει, εγώ δεν είμαι φαν, δεν ήξερα θα πάω εδώ, μάλλον όχι. Να περιμένω να βγουν τα άλλα τα franchise. Ωραία, θα έρθεις μαζί μας, ας πούμε. Μπορεί να έρθω για το δω μαζί σας, ας πούμε, για παρέα. Ναι, ότι... Δεν τα φανείς, ρε μάλακα. Δεν τα φανείς, πρέπει να το δεις. Φίλε, είμαι φαν γενικά του μύθος, ας πούμε, αλλά του συγκεκριμένου τρόπου με τον οποίο έκανα πράγματα είναι για μένα ένα απεχθέστατο το πράγμα και έκανα κάθε πέντε να ντρέμουν. Ναι, αλλά εντάξει, μπορεί να πω με τα παιδιά γιατί είναι το πράγμα που έκανα. Ποιο σοβαρή κουβέντα που ένωσε τώρα που την έπια τώρα στο τέλος είναι ο Bill Burr αλλά σε καριέρα γίνεται ηθοποιός. Όχι, να πάνω όχι, να όχι, 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 περίμενε, εσύ και εδώ μου κάνει ηθοποιία τον Bill Burr. Να μου λαλείς. Breaking Bad, ρε. Ρε, τον είδες μες στον Breaking Bad. Περίμενε, ρε. Είχε σε 4-5 επεισόδια που έπαιξε. Και στο... Τι, καμνί το stand-up, καμνί τον εαυτόν του. Όχι, είδες στον Breaking Bad. Ωραία, μες στον Breaking Bad είναι ένας που τους βοηθούς, του Saul Goodman. Α, ο Ginger. Ο Ginger, μπράβο. Ναι, Αγγέλης, γι' αυτό δεν τον καταλάβα. Είναι ένας που τους... Έχει έναν δικηγόρο και μέσα ο οποίος είναι πολλά έτσι slimy τύπος. Έχει μια πολλά ωραία ατάκα μες στο έργο που λέει ότι «Μα γιατί να πάμε στον δικηγόρο, είναι χάλιας» και το άλλος «No, what you need is not a criminal lawyer, it's a criminal lawyer». Εντάξει, και ο Bill Burr παίζει το δεξί του sharing και παίξε μέσα σε 4-5 επεισόδια. Περνά του ηθοποιία. Φίλε, ναι, έναν απάντεχα καλός, εν τον επερίμενα. Δηλαδή, επερίμενα ότι να ήταν ψιλομαλακία, αλλά έναν απάντεχα καλός. Πού στο Breaking Bad. Ναι, ήταν ωραίος, μην το έδωσε. Ναι, όλοι ήταν ωραίοι. Ναι, εντάξει, τώρα... Απλά είναι ηθοποιός, δηλαδή είναι καλός για ηθοποιός. Γιατί έχει πολλούς stand-up comedians επειδή νομίζουν ότι μπορεί να είναι καλή ηθοποιή, αλλά χάλια. Πρώτον παράδειγμα είναι ο Γκέιμπριελ Ιγκλέσιας, ο τρίτος καλοπληρωμένος ηθοποιός μες στον κόσμο, έχει σειρά μες στο Netflix, η οποία απαραδεχτή. Και ο ίδιος... Ο καλοπληρωμένος ηθοποιός. Συγγνώμη, stand-up comedian μες στον κόσμο, ο Γκέιμπριελ Ιγκλέσιας, έχει μια σειρά με το Netflix, η οποία είναι απαράδεκτη σας σειρά, βλέπετε, εκτός αν είσαι 5 χρονών και ο ίδιος είναι με καλός ηθοποιός. Είναι ο άνθρωπος του The Sharknado. Φίλε μου, μπορώ να κρίνω βλέποντας Sharknado, δεν θέλω... Λοιπόν, τούτο που είπε ο πρόδρομος, το Χαλούμι Σάκα. Πρόδρομος ο Ταλιώτης, ναι. Καλό παιδάκι, καλό παιδάκι. Λοιπόν, το Χαλούμι Σάκα, ρε φίλε. Αν δεν κάνω λάθος, μάσχεται να μας το φάει Βουλγαρία τώρα. Νομίζω. Ναι, επειδή είναι το...
Πρώτο, να σου δώσω έναν insight, πρόεδρο. Όταν δούλευκα σε εφημερίδα, ένα από τα πράγματα που με χώσαν να, συγγνώμη, που μου αναθέσαν να καλύψω, ήταν ο φάκελος για το χαλούμι. Του το μιλούμε πριν 10 χρόνια. Τότε που το είχαμε ακόμα. Ναι, τότε που ήταν να καταθέσουμε, απειλάμε την απόφαση να καταθέσουμε το φάκελο για να το κάνουμε BOP, προστασία ονόματος προέλευσης, ονομασίας προέλευσης. Πώς το νόμε? BOP, ναι, κάναμε τον BOP. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που πρέπει να καλύψω ήταν Gino. Και επίεννα πολλά συχνά στις συνελεύσεις που κάνουν οι αγελαδοτρόφοι και οι εγωπροβατοτρόφοι. Φίλε, μπορείς να φανταστείς κυριολεκτικά. Είναι case study του της συνελεύσης. Character study, μάλλον. Character study. Λοιπόν, έχεις υπόψη να μου παίζεις με το χαλούμι να μου το πρόβλημα? Λίγο νοηγό. Ωραία. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Πριν να αποφασίσουμε το να κάνουμε το... Ιντάλλως να βάλουμε μέσα το χαλούμι, την προστασία όμως πρέπει να καταθέσει συνταγή. Εφτάσαμε στο σημείο που είχε πολύ παραπάνω αγελαδινό γάλα το χαλούμι μας, γιατί ήταν πιο φτηνό, είχε πιο πολύ παραγωγή, οπότε γιατί να μην το κάνουμε έτσι. Οπότε το εγωπρόβιο το χαλούμι, το original ας πούμε, πολλά σπάνια έβρισκες. Δηλαδή έπρεπε να πάει κάπου, να τον ξέρει, να σου κάνει. Λοιπόν, και φτάνοντας σε εκείνο το σημείο είπαμε ότι okay, τώρα να καταθέσουμε την συνταγή μας. Έτσι έπρεπε να δω και το Υπουργείο Γεωργίας συνταγή. Έτσι ετσακώνονταν οι αγελαδοπροβατοτρόφοι με τους εγωπροβατοτρόφους και ο γάλα πρέπει να έχει παραπάνω. Εμείς εβασίσαμε το... Οι αγελαδοτρόφοι ναι. Με τους εγωπροβατοτρόφους. Μάλιστα, ναι. Γιατί λάβεις ότι όχι πρέπει να το παραπάνω να είναι αγελαδινό, όχι πρέπει να το παραπάνω να είναι εγωπρόβιο και εμείς εβασίσαμε τη συνταγή μας πάνω σε μια κάτι που ήβραμε, μια αρχαία συνταγή που ήβραμε, τέλος πάντων, που ήταν παραπάνω εγωπρόβιο. Άκου να δεις, όταν ένα από τα πράγματα που τους είπε το Υπουργείο, γιατί ήμουν μπροστά ρε φίλε, όταν το ένα θυμούμε ποιος Υπουργός Γεωργίας ήταν. Κουλιάλης. Όχι, πιο πολλά πιο πριν τον Κουλιάλη. Που τους ελάλε την κουβέντα, λέει τους, δεν μπορούμε να καταθέσουμε έναν το οποίο έχει παραπάνω, μπορεί να είναι ο Χρυσοστομίδης, παραπάνω αγελαδινό, για τον εξαιρετικά απλό λόγο. Στη Δανία κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, και χρησιμοποιούν αγελαδινό γάλα. Επομένως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και λαλεί στους εγωπροβατοτρόφους, παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε μέσα 99% εγωπρόβιο γάλα για τον εξαιρετικά απλό λόγο ότι δεν έχουμε αρκετά εγωπρόβατα και δεν έχετε αρκετή παραγωγή για το καλύψε. Ημέν. Φίλε, βοσκή. Βοσκή κυριολεκτικά. Ημέν, ρε φίλε, οι εγωπροβατοτρόφοι λέγουν όχι, να κάνουμε έτσι όπως το θέλουμε εμείς. Οι άλλοι λαλούσαν, όχι, να κάνουμε έτσι όπως το θέλουμε εμείς και το Υπουργείο είπε τους ότι δεν κοπέλια, να τραβούμε τα βυζιά μας με την ιστορία. Να μιλούς... φυκαλούν γάλα. Ναι. Να κάνουμε χαλούμι από τα βυζιά. Έτσι ακόν, καουβιζί. Να τέρμινε. Πιάσου το, sorry. Λοιπόν, άμα καταφέραμε και ήβραμε τη συνταγή, η οποία συνταγή που καταθέσαμε ήταν 51% εγωπρόβιο και 49% αγελαδινό. Όπως το Brexit. Άμα τα ύβραμε ρε φίλε, πλέον ήταν αργά. Γιατί αρκέψαν και κάνουν άλλη γυρό, να θέλαν να καταθέσουν άλλη συνταγή. Και ύστερα κάμαν και την μαλακία με το Υπουργείο Γεωργίας που τους εστήλασε. Εκείνης ένας Κυπρέος ο οποίος έχει επιχείρηση στην Αγγλία και κάνει χαλούμι. Τους λέω εγώ παιδιά θέλω να κάνω λίγο χαλούμι. Οπότε εκείνησαν τους αγωγή για να πιάσει το όνομα, το trademark στην Αγγλία. Κυπρίος της Αγγλίας. Ναι. Άκουμα, τσακνώστη μόνοι. Και άνθρωπος μισκή μου, και έχει οικογένεια μου, και σιγά μας έχει δένεια μας εμάς. Και έστειλε το δικαστήριο της Αγγλίας επιστολή στο Υπουργείο Γεωργία και έλεγε παιδιά, το τάδε τάδε λαλούν τούτη, παρακαλώ τα σχόλια σας για να το προχωρήσουμε. Και οι δικοί μας για 6 μήνες εξιάσαν από το σέντ. Φίλε, παίζαν μπελόν, ελάχισαν ένας του άλλου και να στέλνουν κανένα και στο τέλος έληξε και εδώ και το δικαστήριο του άλλου γιατί... Έληξαν το χαλού. Ναι, και τώρα μας έρθουν να το χάσουν και πως Βούλγαρου, νομίζω. Φίλε, να το χάσουν. Δηλαδή ο Ανδρέας Γεωργίου, φίλος μου Ανδρέας Γεωργίου. Μάλιστα. Γεια σου. Ω, γεια σου, Αντρίκο. Όχι ο γνωστός, ρε. Ναι, ρε, ξέρω. Προτιμώ τον παρά τον. Η γραφειοκρατία στην Κύπρο είναι όπως το Ζάκενμπεργκ μέσα στο private chat σου. Εν το θωρείς, αλλά ξέρεις ότι είναι τζάμι. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και έτσι σφυρίζει ο γλουτοχαλούμι, έτσι όπως το θεωρώ να σφυρίζει γενικά. Έχουμε να χάσουμε εκατομμύρια από την φάση, ευκάλλουμε πάρα πολλά λεφτά από τις εξαγωγές. Και το μοναδικό πράγμα που έχω να πω για τούτο, καλά να πάθουν. Εντάξει, ελαλούσαν τους το χρόνια ότι να το πάθουν το πράγμα, ενεπιστεύκαν ότι να το πάθουν, προειδοποιήσαν τους και τελικά ευκάλλαν να μάθει κάτω μόνοι τους. Να μου το σκάμουμε. Ναι, αλλά από την κατάλαβα δεν είναι ευθύνη μόνο
Ναι, όχι, και μεγάλη είναι ευθύνη του Υπουργείου, αλλά πού να πει ευθύνη τώρα μες στο Υπουργείο, γιατί αφού παίζουν όλοι πετλό. Έχουν και γίνει ευθύνη, αλλά εάν τα βρίσκασαν πιο πριν, εντάξει, μεταξύ του και καταλαβαίνουν του περιορισμού του, να καταθέσουν και να το έχουμε ήδη τσιν το πράγμα. Πού τώρα, έπρεπε. Έφυλε, έπρεπε, αλλά ο ένα ξέρει, όχι, όχι, έτσι, ο άλλο, τσιν το κλασικό των Κυπριακών, εγώ ξέρω παραπάνω που του, και δεν ξέρει εσύ, το είπαμε με Brexit. Έτα, τζαμέ τώρα, λουθείτε τα. Το σιζούκο νομίζω ότι είμαστε τον πατενταράμεντο. Γιατί? Νομίζω έχει συνταγές για γλυκό που στα φίλη γενικά. Επατεντάραμε νομίζω μια άλλη μαλακία. Τσαμαρέλα που πατενταράμε. Ποιος πέλος είναι να σκεφτεί να πλώνει το κρέας της τσούρας μες στο βράχο να στεγνώσει μες το γύρι. Ποιος κάνει σιζούκο ρε μάνα. Έχα θυμούν, κάποτε θυκιάβασα ότι έχει άλλες συνταγές. Και ότι είναι δυσκολευτό. Κοίταξε, μετά από το χαλούμι πήρα φορά και κάνουν πολλά... Όταν μπρούσεις με το χυλό, φύσας και γιαούρτι, έτσι. Έχουν έναν γκρούβουλες για άλλες χώρες, λέει, και πρέπει πάλι να πήρε πια στο δίκτυο. Ναι, ρε, μα! Έπια χαλούμι, λέω, έχει σουσούκο. Λίγο, έχει κοφτέρκα, δώστε τους, έχει κεφαλάκια, δώστε τους, πας τα αυτιά. Να κάνουμε την ανατροπή, ρε. Σήμερα, ο Υπουργός έμεινας είπε να κατασκευάζουμε ντρόνς στην Κύπρο. Να κάνουμε... Α! Τι είναι να κατασκευάζουμε ντρόνς. Να κάνουμε εργοστάσιο. Ναι, 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 ναι. Να κάνουμε καινούργιο είδους ντρόν, ας πούμε. Αν το σαρούμε, UAVs. Είναι unmanned vehicles, airborne vehicles που είναι το UAV. Να φύγουμε τα αγγλικά και θα κάνουμε τα... Φίλε, ούτε πατίνια. Ναι, ούτε πατίνια, είμαστε ταξί να κάνουμε. Η πιο βαριά μας βιομηχανία είναι μόνο οι σφήνες που βάλουμε στην πόρτα. Το ξύλο. Ποιον drone είναι να κάνουμε. Βαριά βιομηχανία, οι σφήνες. Δαμέ, δαμέ, είμαι στη φάμπρικα, κόφω σφήνες. Είναι λίγο πρωί. Είναι δράμα, μηχάνημα πολλά καλοσύνση. Κόφει και το τρίγωνο, όπως πρέπει. Ρομπότ, ρομπότ. Ακούσες την νομοθεσία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Φίλε, εμπαρεξήγηση κοινό. Τι εννοείς, βάση νόμου απαγορεύω. Ναι, όχι, εμπαρεξήγηση κοινό. Φίλε, αν μάζω πόσο μπαλαβών είναι το πράγμα, είναι να φυκελέσω. Άρα ενισχύει τον πουθιά σας στην εφημερίδα. Όχι, ενισχύει ακριβώς έτσι. Να σου πω ένα μου πες. Τον πουλάλι. Όχι, τον πουλάλι ο Έκτορας είναι ότι επίεν νομοθεσία στη Βουλή για ψήφιση η οποία απαγορεύει την κυκλοφορία των... Όχι, επίε για ψήφιση. Επίεν νομοσχέδιο. Αγιά. Για να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο highway. Αν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, απαγορεύεται ο καλή στο highway. Αλλά τι συμβαίνει πραγματικά. Περίμενε να δει όταν έγινε draft του την νομοθεσία. Αν μιλούσαμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, νομίζαμε το smart το οποίο πήγαινε. Άντε, καμιά δεκάδο στη μίλια. Λοιπόν, ύστερα που εξελίχθηκε η τεχνολογία, επίαν να το αλλάξουν ή για να το επιτρέψουν, επειδή είδαν το κενό της νομοθεσίας, εντάξει, επίαν να το αλλάξουν για να επιτρέπουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να φτιάχνουν highway. Αλλά επειδή βουλευτές τσόνους τους ελίως, εντάξει, επεράσαν την νομοθεσία, εντάξει, η νομοθεσία η οποία όπως κατατέθηκε για να πάει σε νόμο, λαλεί για ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Που άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Έχεις ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα αποσύραν το γίνοντο πράγμα για να το ξαναφέρουν με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, κάμα λάθος, δηλαδή απαγορεύονται στο highway τα συγκρουόμενα αυτοκίνητα. Στην άλλη βουλή, την αναθεωρητική σε 5 χρόνια πάλι. Φίλε, εν τώρα που παθαίνω, φίλε. Δεν χρειάζονται παγκύπριες εξετάσεις στα ελληνικά. Όχι, φίλε, το πράγμα που παθαίνω και νομίζω ότι οι βουλευτές έλειος όμως τους άμα ψηφίζουν κάτι νομοθετικές παλαβές. Περίμενε όμως, έχει τώρα συμφωνεί. Όχι, εν τούτη κουβέντα, ναι, εν τούτη κουβέντα. Η είδηση ευκήγε ότι απαγορεύονται τα ηλεκτρικά οχήματα στο highway. Που βασικά, ας πούμε, τούτη ήταν η παλιά νομοθεσία, ναι, την οποία δεν πήγαν να αλλάξουν. Ναι, κοίταξε, όταν έφυγε η νομοθεσία ήταν πριν 20 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Τούτο αν ήθελα να σου πει, νομίζω δεν το ήξερες τούτο. Ήταν παλιά νομοθεσία και έκανε ένα πράγμα. Εφιάβασα το, όπως το εφιάβαζα ήμουν, ας πούμε, ναι, τούτη είναι η βουλή που ξέρω και αγαπώ. Δηλαδή, ναι, ακάμε μια μαλακία μέσα και μαχόμαστε να το σάσουμε. Φίλε, ένα από τα πράγματα που κάνουν είναι... άμα μας έχετε κλείσει η βουλή για καλοκαίρι ή γιορτές. Μες στο Μάιο, ας πούμε, στο Σεπτέμβριο. Ναι. Επειδή τον υπόλοιπο χρόνο παραπάνω μαλακίζονται με κάτι θέματα που είναι. Και τα σημαντικά τα νομοσχέδια αφήνουν τα, ψηφίζουν τα ούλα μαζί μια ημέρα.
Εντάξει, και ψηφίζουν τα και έχει μέσα του κόσμου τις μαλακίες και στερα πέφτουν και πάνε να τα αλλάξουν. Ναι, διότι μπράσεις να μην οι γραμματές που κατάλλω που γράφει. Συνηθήκαν πριν να κλείνουν και γράφει, κάνουν οι τάιπος, μπορεί να γράφω μηχανή. Χαλασμένη ας πούμε, ήθελε να γράψει ηλεκτροκίνητα και τρία γράμματα είναι πατεφικά και ηλεκτρονικά. Γράφει με T9. Πριν τρία, πριν δυο χρόνια νομίζω Χριστούγεννα έφυγε η γεννήτηση ότι επεράσασαν 85 νομοσχέδια μέσα σε ένα απόγευμα. 85 νομοσχέδια. Φίλε, 85 σελίδες δεν μπορεί να έρχεσαι μια ημέρα να πέρασαν 85 νομοσχέδια. Πώς το, τι πέρασε, ναι, κάτω swipe left, ώστε να βρουν νόμο που τους αρέσει. Α, είναι ωραίος τόσο νόμος. Για να δω. Α, μάνα μου, πάω εσώτης τώρα. Που λες. Ναι, τούτον είναι το άλλο θέμα που μας είπαν να μιλήσουμε. Ο πρόγραμμα λέει ότι το Big Brother ξεκινά ξανά. What? Ναι. What? Γιατί δεν κάνουμε την βουλή Big Brother, ας πούμε. Περίμενε. Εντάξει, ο πρόδρομο. Είναι ο πρόδρομο που είπαμε στον Big Brother. Ναι. Α, με το φρουτσούι. Ναι. Το reality, το actual reality του Big Brother, ας πούμε, ξεκινά. Στην Ελλάδα. Καλά, αφού έχουν όλοι Instagram, ας πούμε, δεν μπορούμε να παθαρούμε διαφορετικό. Γιατί ρε μαλάκα. Σε ποιον κανάλι πρόδρομο, βέβαια, σε ποιον κανάλι. Sky, Sky, όχι τώρα αντένα. Εχαλάζε μας τώρα. Γιατί, μα τα reality τα παιχνίδια είναι ο καρκίνος της τηλεόρασης, φίλε. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή το μοναδικό πράγμα που χρειάζεσαι είναι 6 αμπάλατους και μια κάμερα και κάποιος εκπομπή. Δεν θέλεις τίποτε άλλο. Δαρβηνικό πείραμα. Φίλε, μέσα σε μια σειρά, έχει σεναριογράφους, έχει σκηνοθέτες, έχει οπαδά. Από τη στιγμή που είμαστε τρία, εγώ μια κάμερα. Φίλε, έχουμε τρεις κάμερες. Τρεις κάμερες. Σε παρακαλώ. Τέσσερις κάμερες. Ναι, έχουμε και κρου πίσω μας. Σε παρακαλώ. One man crew, men, αλλά έχουμε κρου. Λοιπόν, μάλιστα, ο φίλος μας ο Παύλος έγινε τον κοινωνικό. Μπορείς μπροστά από η κάμερα. Άλλαξε εργά με switches, ρε. Τίποτε. Που λες, σώρο μιλάς ότι ξεκινάμε πίσω. Έτσι άλλο πρώτο. Λαλείς να φέρουν πίσω τον Μονίκης, ένα από τον Λαλείς. Ο Τσάκας. Ο runner up και τάχα ήταν και ο παρές και συγκινούν τα θυμό που το εδώ. Περίμενε ρε, ήταν Κυπρέος ο πρώτος, πάλι. Όχι, ήταν ένας αγρότης. Μαλάκα να φέρουν πίσω τον Μικρούτσικο. Φίλε, με κοφτεί όχι να το φέρουν. Να δείξω τη σαρκοφάγω. Τον έβρουν την τρύπα που τον εχώσασαι. Εντάξει, να τον έβρουν που την σαρκοφάγω να τον ανοίξω και όπως τη μούμια. Χάθηκε να δείξει ο Μικρούτσικος. Χάθηκε, ναι. Εμά... Μικρούτσικος δεν το βλέπω. Έχω ωραία ιστορία με τον αρφόν του. Το Θάνο τον Μικρούτσικο, ναι. Εντάξει, ψηλό respect το Θάνο. Φίλε, άμα σου πω να μου το έκαμε, να είναι βίβοι εσείς. Δεν μου το έκαμε, ναι. Ξέρεις το θέμα του Μικρούτσικο. Φίλε, όχι, αλλά νομίζω δεν θέλει να με γνωρίσει το άλλο πάει. Οκ, παρακαλώ. Οκ, να ξεκινήσω λίγο περίεργα, αλλά θέλω να είστε μαζί μου για να με νιώσετε. Το πόσο σε θέλω τους τερμίτες. Έχουμε το υπόψη το τραγούδι. Σαφέστε. Πολλά ωραία. Τι λέει ο άλλος. Περίμενε να καταλήξω. Λοιπόν, την ηχογράφηση που έκανα στο Λιγαβητό με τον Τσακνί, και το θρυλικό το συντή. Που τραγουδούν το πόσο σε θέλω live. Έχουμε το υπόψη. Δεν ήξερα αν είναι γίνει την υπογράφηση. Ναι, ένα live του πόσο σε θέλω. Λοιπόν, ελάτρευα και το τραγούδι. Και έχει σε κάποια φάση μεταξύ των κουπλέ, εντάξει, που λαλεί στο τραγούδι το κανονικό πόσο σε θέλω, αλλά γίνει στο live εν το υπάση. Εντάξει, και ακούει έναν άτομο μέσα σε όλων των 10.000 που είσαι μέσα, έναν ο οποίο φωνάζει. Πόσο σε θέλω! Μόνος του μες το τραγούδι. Ακούεται στο βάθος κοινών μόνος του. Εντάξει. Είσαι εσύ πάλι του. Περίμενε. Επίαμε μια νύχτα στο εναλλάξι να δούμε τον Θάνο τον Μικρούτσικο. Λοιπόν. Τσελαλή μας πριν να ξεκινήσει ότι παιδιά το σήμερα τη συναυλία την γράφουμε γιατί θα την βάλω εμπάσε συντή. Και αποφάσισα ότι θα είμαι εκείνος ο τύπος που να μπω στα βιβλία της ή θα πω στα Annals of History που τραγουδώ ας πούμε σε κενό χρόνο τραγούδι. Οπότε, όποτε είσαι ενός τσερκάν, εγώ πετάσσω μου και τραγούδι. Σε κάποια φάση, καταπλήκτρα, εντάξει, σηκώνεται πάνω, γυρίζει πάνω μου, λέει, τι θα γίνει ρε μαλάκα, θα μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Μαλάκα, κάνεις τις πράγμα, αλήθεια. Εμεί
τι λες, σταμάτησε τη σιέ, σταμάτησε να το στο σιόου του. Να πλήττρα, γιον το κορυφαίο. Ναι ρε, από έπικα το δουλειάζει, φάτσι, δεν τελεγεί, τι να γίνει μαλάκα, θα μας αφήσει να κάνουμε τι είσαι. Μαλάκα, εγώ μαζί με κάτι παιδιά, αλλάξα σε χίλια χρώματα, αλλάξα και εγώ τόσα, δεν κουμπά. Ήταν και μπίπα και φωνάζει. Όχι, 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 ναι, εγκαλό νίσαν είναι, έκαμε αχία κολτουθάνου του μικρού, σίγουρα ξυρίμασε με μπροστά στον κόσμο όλο. Να το λαλώ στα κοπελούθηκα μου, κάτσε να σας πω την ιστορία. Φτάνε το μικρού της, κάτσε το μικρού της. Να ακούτε τα εγγόνια μου, παπά, παπά, πέμε μας την ιστορία σου με το... Παππού, παππού, ρε. Sorry, παππού, παππού, πέμε μας την ιστορία σου με το θάνο μικρού της. Κάτσε το παιδιά μου. Έχουμε δει να την βάλουμε από κόμμα. Τι? Αν την κόψουν και μόνοι της. Μα τα πράγμα. Τώρα την γράψαμε. Α, ναι, μπράβο, ναι, το στείλουμε. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, το Wikipedia λέει θα γίνει η ΕΡΤ 2020 το Big Brother στην Ελλάδα, στο Sky. Oh, fuck sake. Της Endemol, ναι. Η Endemol Productions είναι η εταιρεία παραγωγής του διαβόλου. Δηλαδή, κάθε του ο σατανάς μια νημάνια είναι άλλος να διαφθείω τον κόσμο και να κάνω ότι άνθρωπο ήταν πιο μανίν, ας πούμε. Θα κάνω το TLC, το E Entertainment και την Endemol. Ποιος εσύ την Endemol? Ένα θυμό, να μου το λέει, ο X Factor. Η Disney. Εσοβαρό μιλάς! Πε μου αλήθεια! Περίμενε, καθώς τώρα ότι έγινε match μαζί με μια άλλη εταιρεία. Η Disney μαζί με... έγινε match με στην Disney μαζί με μια άλλη εταιρεία. Α, Παναγία μου, δηλαδή ήδη είχα που είχα απέκθεια. Έφεσες πάνω που λαλείς. Σοβαρό μιλάς, ναι, αυτοκράτορας Μίκη. Η Endemol είναι του διαβόλου, η Disney προσπαθεί να σας κάνει brainwash. Εντάξει, το 15 έγινε, αλλά δεν ξέρω. Ναι, έχει σχέση. Σίγουρα είναι Disney, όχι καμιά απομίμηση, Disney, όπως είχε κάτι παπούτσα αντιατίδας. Απίπας. Παπούτσα Mike, πολλά ωραία. Έτσι λέει, Endemol was merged into Endemol Shine Group, a joint venture between Walt Disney Company and Apollo Global Management. Μάγα, η Disney θέλει να πιάει τον κόσμο νουλό, ρε μάγα. Εσύ δεν καταλάβεις κομπιότσια να βρίσκεις πράγματα. Μάγα, για όνομα του Θεού κάποιον να το πει του Φρίξα το σχολιάσει το πράγμα. Μάγα, θέλω σχόλια. Kick out, την Πέμπτη, Φρίξος Μασούδας ήδη. Λοιπόν... Εγώ ένα θα γίνει Big Brother, φίλε. Τώρα σοβαρά το μεταξύ. Ας κάνουμε Κυπριακό, ρε μάγα. Θα είναι ωραία έναν Κυπριακό. Να είσαι Κυπρέους μέσα μόνο. Που διάφορες πόλεις. Στην Κύπρο. Ναι, τι είναι να δούμε, δηλαδή. Έχουμε κόντρα για να πείτε παγίδε. Εμπάφους που να έχουμε, δεν είναι κόντρες. Και πώς βάλουμε, ας πούμε. Πού να τους βάλουμε. Ναι, να μου να το σπίτι του Big Brother. Να τους βάλουμε σε ένα σπίτι, όχι ωραίο. Ποτζίνα τα σπίθηκια τα... Τα κομπλαστικά. Όχι, όχι. Λοιπόν, τα σπίθηκια των 80's που έχουν και που πάνω σωλίδες για που πάνινα. Ω, ναι, για να χτίσει ο άλλος που πάνει. Ο νικητής είναι να χτίσει η σκόρη. Σωλίδες που ρέμπουν, πλαστιές, πολύ γουρά. Που είναι τα φαϊμένα, τα κάντζελα που τα έκαμε στην πούτο και του. Κάτι πιπελό μιας μάνας, μαλακίες. Καμιλούες που έπιασαν πολλοί από την Αίγυπτο. Που η κρουαζέρα. Που η κρουαζέρα που είναι τα σουβενί. Κάσε με δάκι μας στην τηλεόραση να πελάνετε. Να παθαριστήρουμε πάνω από την κρουαζέρα. Θα δικαιώνται να μπούμε στο σαλόνι εκτός άδες του ξένη. Και να κάνουν χαλούμι. Λοιπόν, παραγωγή, by the way, Big Brother Κυπριακών, παραγωγή, Black Lemon TV. Και ποιος να παρουσιάζει. Πολλά ωραία. Η Χριστιανά είναι στο τέλος. Γιατί όχι η Αντζηρίγα. Γιατί όχι η Αντζηρίγα. Η Αντζηρίγα, ναι. Κάζα συνέντευξη της προχτές. Ξέρεις να μαζί με την Αφθαλήνη, μαζί με ο Μικρούτσιου. Μαζί του. Ο Μικρούτσιου, τα λέει ο φίλος μας ο πρόδρομος, επάτησε γιατί είχαμε στούντιο, αλλά έρθει κανένα να κυρίσει κοντά του. Σαν να είναι το business plan του Μικρούτσικου. Σαν να είναι το business plan του Μικρούτσικου με τα Λιόν και Κυρίκου. Ένα λίξο, κάποιος είναι αρτήσιο. Σαν να είναι το business plan του Μικρούτσικου με τα Λιόν κάπως. Μαλάκα, η Άντζη Ρίγα θα παρουσιάζει το Κυπριακό Big Brother, το οποίο θα γυρίσουν σε ένα σπίτι που έχει πάνω που τον το Σιέρα για να χτίσει ο γύρος της κόρης. Εντάξει. Α, που κάτω ένα πάρκινγκ. Εντάξει, και πάστε σκολώνες τις αυτές. Και στη γωνιά, μια γωνιά είναι να σουπούν το σούβλες κάθε Κυριακή να κάνουν το σούβλα. Το challenge. Ναι, να το challenge είναι να σούβλα. Να κάνουν σούβλα με κόντρα άνεμο. Και περιορισμένη ποσότητα μου τον το κάρβουνα. Όχι, πεζινούα για να άψει. Ναι, πεζινούα για να... Μαλάκα. Μαλάκα, γιατί σύρνουμε τις ιδέες έτσι και κάνουμε εμείς κάτι. Γιώργο με χορηγού. Κάρβουνα πυρσός. Έκλεισε.
Κάρβουνα πυρσός, μαλακά. Κάρβουνα πυρσός θα χορηγήσουν το Κυπριακό Big Brother που θα παρουσιάσει η Άντζη Ρίγα. Α, μαλακά, τρέμ. Ου, έκαμε top breaking down, νομίζω. Όχι, όχι, δεν γίνεται top breaking. Σπουδαία ιδέα. Σπουδαία ιδέα. Εν θα μείνει τηλεθέαση που θα την μασίσουμε. Εντάξει, 99% τηλεθέαση. Μόνο η πεθαμένη θα το δώρω. Θα μας χτυπά ο Λούις, ο ξένας, θα παίζουμε Παρασκευή. Πε μου, φίλε, όποτε παίξουμε, δεν να χτυπούμε, δεν έχει chance, να θερίξουμε τα πάντα. Δεν πιάνε τον Λούι, να βάλω μέσα. Να κλείσει η εκπομπή, ο Λούις, να κάτσε να δει τον Big Brother. Σωστό, ναι, να κλείσει η εκπομπή, να κάτσε να δει τον Big Brother. Άκυρο, άκυρο, άκουγα, δεν μου να κάνουμε. Μετά τον Big Brother, το Κυπριακό μου να κάνουμε τον μπαμ, celebrity Big Brother. Κυπριακό. Δεν έχουμε αρκετού για να γυρίσουμε το σπίτι. Ένα για έπρωμε, σιω 12 πλάσματα να μένουν. Πιάνουν του πανελίστε που έχουν δεξιά, αριστερά. Ένα δρόμο με Big Brother. Είναι μόνο το άλλο. Καλά, έτσι πρέπει να πιάμε μόνο το ρεαλτή από την Disney. Όχι, να το. Και στου γαμίνε να τα πούμε. Να τα μιλήσουμε. Ο κουμπάρο, η κουμπάρη. Αρφούι μου, να τα λέω. Αρφούι μου. Αρφούι μου, έκλεισε. Λοιπόν, το κυπριακό. Αρφούι μου. Και είστε ασελέπτη αρφούι μου. Μα κάνε να κάνουμε τα παλούτσια μα χρυσά. Και χτίζω μου πάνε σκόρε. Σελέπτη, α. Ποιου σελέπτη να βάλουμε. Κάποιον δεν τα βρούμε. Το τρίο, να μπορεί, Αριστοτέλους, Κώστα Ευρυπίδου. Ναι. Να μπορεί, Αντρέα. Πέμαστε ρε εσύ, Αντρέα, πέμαστε εσύ ρε που είσαι του χώρου. Περίμενε, περίμενε, εσύ άλλο. Είναι το ζητιό. Είχα ακούω μια ρε, ήταν το... Όχι, είσαι σίγουρος. Ήταν η Μαρίνα Φιλιππίδου σε κάποια φάση. Πού την αθυμήθηκε έτσι. Λαλό που γίνω στον πρώην, άδικο. Ήταν η Σκοδέλη, αλλά να κοφυλακή γίνει. Όσον γεννάνε. Ποιος άλλος έκανε, ναι. Θα δεχτούν γίνεται, ρε, είσαι φτασμένες, ρε. Πε μου, ένα δούσει δημοσιότητα, ρε. Πιάμε, όπως είπε, πανελίστριες που φιλοδοξούν. Που έτσι, που φιλοδοξούν να φτούν πάνω. Α, εννοείς τα δεξιά σύμπια των παρουσιαστών. Ναι, ναι, τους τριτοκλασσά τους, τέλος πάντων. Ένα mix Hunger Games πανελίστριο. Hunger Games, βέβαια, πιες πολλά μακριά εσύ. Οκ, εντάξει, ναι. Επίσης πολλά μακριά να μας βουρούν. Δεν ξέρω τους πανελίστρες, μόνο... Ούτε εγώ τους ήξερα, ποιος τους ήξερα. Είναι εσύ που πήγες σε πάνελ, όχι. Όχι, ήταν, είχα... βολιδοσκοπήσαμε για να μου κάνουν επίσημη πρόταση για να πάω και ποτέ έχω παιδιά για όνομα του Θεού. Ένα δικό σου κόπος. Κατέρω τον Big Brother. Ναι, κατέρω τον Big Brother. Ωε φίλε, δηλαδή σκεφτείτε με από πανελίστα και αρκεύσα που λαλεί για τις selfie τη Kim Kardashian και για τις στάσεις του φθινοπόρου και εγώ μάνα που λαλεί ρε. Για όνομα του Δία ρε κουμπάτε και μου φύγει κανένα γαμότο και καμιά μαλακία ο νέα και αγρούμε. Να μας κοινούν λόγιες, έχουν πάει, κάτσε ρε που σας podcast και καλό μας, κουμπάτε. Αντελάς Γεωργίου, λέει, θέλω να παρουσιάζει ο Κωστάς Κώστα. Ω, πολλά καλό. Φίλε, ναι, ωραίος. Που αλλά... ακόμα είναι μαθήν ελληνικά ακόμα. Μιλά ακόμα σπαστά 50 χρόνια. Φίλε, είναι που νομίζεις ότι κάνει ο Κωστάς όπως τα σήμερα. Ξέρεις δηλαδή. Εγώ ξέρω. Φίλε, ο Κώστας είναι παντρεμένος με μια Λιβανέζα τηλεπερσόνα, πρώην τηλεπερσόνα, η οποία είναι ζαμπλούτη. Δηλαδή, μιλούμε για φάση του, ξέρεις, το 1% παγκοσμίως φάση, γίνει τα φάση, φίλε, γίνει η φάση λεφτά και εμφανίζεται σε ξενοδοχείο στη Λεμεσόν, νομίζω, κάνει σοους και μιλώσω ότι χρεώνει μια φάουσα λεφτά, πίστεψε με ο Κώστας είναι στην καλύτερη φάση της ζωής του, δηλαδή ούτε και που δέχεται να έρθει να κάνει Κυπριακή τηλεόραση, πρέπει να πέσει το κασέτο για να κάνει Κυπριακή τηλεόραση. Να πάνε να δούμε. Φίλε, εγώ θα ήθελα πολλά να πω το δω και τι είναι ρε τρελό, δηλαδή μας τα γαμώ το. Γιατί είσαι να με κάνεις τις πράγματα. Μην κάνεις πως μου κούες. Ναι, δε μάνα, κάνεις μου κούες, έτσι δες πως κούμεστε, τι είναι ρε τρελό τσίγο. Και η Λιβανέζα μείνεις και μαζί του Κύπρου. Ναι, νομίζω. Φαντάζομαι μείνεις και Λιβανόν και ο άνθρωπος και δεν λέμε ζώο. Φίλε, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, μπορεί δεν κουμπάει. Φαντάζομαι να βαστούν μια φόσα λεφτά. Εντάξει, πώς είναι να είναι τόσο εγκληματίες πάση Λεμεσόνα. Πάει, ξέρω εγώ, μια τηλεπερσόνα. Είναι τα μαλάκα, εγώ πω το διαβατήριο του δικτάτορα της Καμπότζης. Τους έκαμε έναν έλεγχο πρώτα. Ο κύριος Παραγός κάτι μας ήθελε πίσω από τις κάμερες. Να το κλείουμε σιγά σιγά. Μα φτάσαμε την ώρα, μα ωραία. Καλή παρέα, περνάει η ώρα, καλή ώρα. Λοιπόν. Τι ωραίες κουβέντες. Ναι, αχ, καλέ. Νομίζω ότι περνάμε και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Ναι, είναι ωραία παρέα και βγαίνει προς τα έξω. Μου άρεσε να το λέω. Νομίζω είναι ο καμνό και συχνά να φτιάχνω μπροστά. Λοιπόν, εντάξει, ναι, λοιπόν, εντάξει, με λοιπόν, παιδιά, έτσι ένα μικρό recap του είναι που είπαμε. Θυμίζω ότι σήμερα το επεισόδιο είναι χαλαρό.
Γιατί είπαμε ότι μεταξύ των shows, των επίσημων εντός εισαγωγικών, κάνουμε μια πιο χαλαρή εκπομπή που απλά βρεθούμαστε και λαλούμε κουβέντες. Εντάξει. Και θα έχουμε παραπάνω συμμετοχή δική σας, γίνεται πιο έτσι interactive το πράγμα. Άμα έχουμε την agenda μας, έχουμε τα πράγματα που θα συζητήσουμε. Όπως είναι σοβαρά τα πράγματα που θα συζητήσουμε. Αλλά... Λοιπόν, τα πράγματα που μάθαμε σήμερα. Κυπριακό Big Brother θα γυριστεί με το όνομα Αρφούι μου. Θα το παρουσιάζει. Όχι. Α, ναι, ναι. Αρφούι μου θα το παρουσιάζει η Άντζη Ρίγα ή ο Κώστας. Ο Κώστα, το ανακαλύψαμε ακόμα. Κάποιος είναι μέσα στο σπίτι, κάποιος είναι έξω. Σωστό. Ένα μέσα, ο άλλος πώς. Ο Δημήτρης ο Αλεξίου, δηλαδή αν είναι που πάω θα το λαλούν Αφούι μου. Αφούι μου, σωστός, χωρίς το ρο. Και ο Ζαχαρίας Ζανέτου θέλει να βάλει υποψηφιότητα. Να βάλει υποψηφιότητα για το... μέσα. Λοιπόν, να πούμε και... φαντάζομαι... Να πούμε και ο Ζαχαρή. Λοιπόν, ναι, το Κυπριακό των Big Brother, το οποίο θα είναι παραγωγή Black Lemon TV και θα είναι γυρισμένο σε ένα σπίτι των 80s που έχει σιέρα που πάνω για να χτίσει ο Τσίρις. Πάρκινγκ που πάνε τα που πάνε για να κάνει. Ο νικητής, ναι, να μπορεί να χτίσει που πάνω. Έκανα χέκολ το Θάνο τον Μικρούτσικο μια φορά και είπε μου ότι μου πήγατε που φκήκα. Πολλά ωραία ιστορία, πήγαινε να επεισόδιτε. Ναι, ο φίλος Βιλακτόν μπορεί να κινήσει αγωγή έστω να λαώνεται. Τ' άλλον είπαμε σήμερα. Και για το χαλούμι. Και για το Πάτερ ημών. Αν ναι, και για το Σύμποϊ μου, ο οποίος είναι να κάνει version το Τραπ ημών για να κάνουμε μάμπολ το Πάτερ ημών το πρωί. Καλά, είναι τσι πολλά λες πάλι αν είσαι τσιμισμένος. Είναι τσι πολλά λες πάλι αν είσαι τσιμισμένος. Ναι, εγώ έτσι το λέω, οπότε γι' αυτό μου το λέω. Έκλεισε. Λοιπόν, να κάνουμε πλάκ τα πράγματα τα οποία μιλήσαμε πιο πριν. Επόμενη εβδομάδα να έχουμε ωραίους guests, να τους ανακοινώσουμε μέσα στο μέσο της εβδομάδας, όταν είμαστε σίγουροι κλείσουμε 100% και να μπορείτε να τους κάνετε και ερωτήσεις και αμέσως πιο πριν να τις μαζέψουμε και θα το κάνουμε ένα συγκεκριμένο segment με ερωτήσεις μόνο που θέλετε να κάνετε στον κόσμο που να έχουμε. Αύριο Black Lemon TV παίζει το πέμα στα Λίον η ώρα 8 με την Άντρια και τον Αρτέμι. Την Πέμπτη στις 8 είναι τον Geek Out με τον Freakson και την Ivy. Ό,τι θέλετε να μάθετε Star Wars, μείνετε μαζί τους, ξέρουν να μου κάνουν. Εγώ μαζί με τον Παύλο, τον Ζαχαρίαν, την Έλεναν και την Κρίσταλ να εμφανιστούμε live στο Avalon την Πέμπτη που έρχεται. Να εξήν. Η ώρα 8, η είσοδος είναι 5 ευρώ. Στη Λάρνακα, πιστέψτε με, αξίζει το. Περνούμε πολλά καλά. Να γυρίζω πουλά τα τραπέζια, θα τα λέω ανέκδοτα, με φάστε. Λοιπόν, στείλετε μας μήνυμα για να κρατήσουμε εισιτήρια, γιατί φεύγουν και θέλουμε να έρθετε και να μένεις εισιτήριο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Είχα μαζί μου τον φίλο ερασιτέχνη stand-up comedian Παύλο Παυλίδη, ο οποίος είναι εκπληκτικός, τον δείτε που κοντά κλαίτε από γέλιο. Τον executive producer του Laughing Mouflon, τον κύριο Νέκτορα Παπαγεωργίου. Πίσω από την κάμερα είναι ο κύριος Ανδρέας Φυλακτού, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Black Lemon TV, της υπέροχης πρωτοβουλίας. Ακούει ο φόρος. Συγγνώμη, δεν είναι ο ιδιοκτήτης, ήθελα να πω. Εγγραμμένο μπας στην αρφή του. Anyway. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, τούτο είναι το Laughing Mouflon Show και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 8. Ευχαριστούμε παιδιά που ήσασταν μαζί μας και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. All right.